Σήμερα συμβολική πανελλαδική κατάληψη 10 με 1 σε όλη τα δημαρχία της Φλόρινας. Συμμετέχει ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμων Φλόρινας και Αμυταίου, στέλνοντας ένα μήνυμα για τα μέτρα που έρχονται. Σε περίπτωση που επαληθευθούν όλα αυτά που διαχέονται στα μέσα ενημέρωσης, θα κλιμακωθεί ο αγώνας σε όλη την Ελλάδα και από το σωματείο μας, με 24 ώρες, υπερθήμερες, επαναλαμβάνοντας απεργίες. Επίσης, σήμερα περνάμε το μήνυμα και σε άλλους εργαζόμενους που πλήττονται από τα μέτρα του μνημονίου, ώστε να μπορέσουμε να οργανωθούμε και να έχουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό μέτωπο για να απαντήσουμε σε αυτά τα μέτρα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι έχουμε μειωθεί με τα μέτρα του μνημονίου και οι υπόλοιπες τοπικές αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα όχι μόνο οι μισθοί των εργαζομένων, αλλά και τα απαραίτητα αναγκαία έργα σε επίπεδο κάθε Δήμο. Πρέπει να αντισταθούμε όλοι και να δούμε ακόμα και με την ΚΕΔΕ και με τους Δημάρχους σε ένα νέο αγώνα. Είμαστε και εμείς σήμερα εδώ στην κατάληψη που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι του Δήμου Αμυνταίου. Ως Δημοτική Αρχή συμπαραστεκόμαστε στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Πραγματικά με τις νέες μειώσεις που έρχονται, ο μισθός τους πλέον οδηγείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να έχουν και οι ίδιοι πλέον πρόβλημα επιβίωσης. Θα ήθελα να ζητήσω και ένα μεγάλο συγγνώμη από τους δημότες μας που σήμερα ταλαιπωρήθηκαν με την τρίωρη κατάληψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο μας, αλλά νομίζω ότι τα εργασιακά δικαιώματα είναι ιερά και θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς την υπομονή που χρειάζεται και να δείξουμε την απαραίτητη ανοχή, γιατί νομίζω ότι πλέον καταργούνται δικαιώματα δεκαετιών που κατακτήθηκαν με αγώνες και θυσίες. Ως Δημοτική Αρχή λοιπόν είμαστε κοντά στους εργαζόμενους και θα είμαστε κοντά τους σε οποιαδήποτε μορφή αγώνα επιλέξουμε.